στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης υπερψήφισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Άρτας, Γιώργος Τήλιος. Ο βουλευτής τοποθετήθηκε στη σχετική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, τονίζοντας ότι την 7η Ιουλίου δεν είχαμε απλώς μια πολιτική αλλαγή στην ιστορία του τόπου, αλλά μια σαφή πολιτική εντολή από τους πολίτες για αλλαγή παραδείγματος διακυβέρνησης. Ο κύριος Τήλιος ανέφερε ότι αποτελεί βασικό χρέος της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας να τιμήσει τη λαϊκή εντολή να αποκαταστήσει το κύρος της δημοκρατίας και των θεσμών που θα υπηρετούν τους πολίτες και όχι τους πολιτικούς, να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ανάπτυξη με λιγότερους φόρους, με πολλές επενδύσεις για πολλές νέες και καλές δουλειές, μια ανάπτυξη που θα φέρει καλύτερους μισθούς και υψηλότερες συντάξεις, να αντιμετωπίσει τις χρόνιες παθογένειες στην οικονομία, το ασφαλιστικό, να απελευθερώσει τη χώρα από τα δεσμά του κρατισμού και να δώσει ευκαιρίες στους πολίτες να παράξουν πλούτο και ευημερία. Να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος που θα προσφέρει στον πολίτη ασφάλεια, αξιοπρεπή υγεία και σύγχρονη παιδεία. Να γίνει η Ελλάδα ένα διεθνές κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας, ανατρέποντας το ρεύμα του brain drain. Να επενδύσει στον αγροδιατροφικό τομέα, την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τις εξαγωγές. Να δουλέψει με διαφάνεια, λογοδοσία και μετρήσιμη αποτελεσματικότητα για να ξανακερδίσει η πολιτική τη χαμένη αξιοπιστία της. Στη συνέχεια, ο κύριος Τήλιος, απευθυνόμενος σε όλους τους βουλευτές, σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής, επεσήμανε: «Να σας θυμίσω τούτο, παρά τις διαφορετικές πολιτικές μας καταβολές, τις διαφορετικές ιδεολογίες, την ίδια κοινωνία υπηρετούμε, στον ίδιο λαό λογοδοτούμε, για τον ίδιο σκοπό αγωνιζόμαστε όλοι. Για την πρόοδο, για ένα καλύτερο μέλλον, για τη νέα γενιά, για την ευημερία της πατρίδας μας». Καταλήγοντας, ο κύριος Τήλιος επεσήμανε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η ελπίδα του απλού ανθρώπου για μια καλύτερη ζωή και αυτόν ακριβώς το στόχο θα υπηρετήσει. Και κύριοι συνάδελφοι, την 7η Ιουλίου δεν είχαμε απλά μια πολιτική αλλαγή στην ιστορία του τόπου. Δεν είχαμε μια ακόμα εναλλαγή εξουσίας στα πλαίσια του νέου δικομματισμού. Είχαμε μια σαφή πολιτική εντολή από τους πολίτες για αλλαγή παραδείγματος διακυβέρνησης. Μια εντολή για να περάσουμε επιτέλους από την δεκαετία της συρρήκνωσης και του περιορισμού των εισοδημάτων στη δεκαετία της δημιουργίας και της ανάκαμψης. Χρέος μας είναι να τιμήσουμε τη λαϊκή εντολή, να αποκαταστήσουμε το κύρος της δημοκρατίας και των θεσμών που θα υπηρετήσουν τους πολίτες και όχι τους πολιτικούς. Να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ανάπτυξης με λιγότερους φόρους, με πολλές επενδύσεις για πολλές νέες και καλές δουλειές. Μια ανάπτυξη που θα φέρει καλύτερους μισθούς και υψηλότερες συντάξεις. Να αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες παθογένειες στην οικονομία, το ασφαλιστικό, να απελευθερώσουμε τη χώρα από τα δεσμά του κρατισμού και να δώσουμε ευκαιρίες στους πολίτες να παράξουν πλούτο και ευημερία. Να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος που θα προσφέρει στον πολίτη εθνική άμυνα, ασφάλεια, αξιοπρεπή υγεία, σύγχρονη παιδεία, μοντέρνες υποδομές. Να γίνει η Ελλάδα ένα διεθνές κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας, αντιστρέφοντας το ρεύμα του brain drain. Να επενδύσουμε στον αγροδιατροφικό τομέα, την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση, ενισχύοντας την ποιότητα, την εξωστρέφεια, τις εξαγωγές. Δεν μπορώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μην κάνω μια αναφορά στον πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν προεκλογικά από την Άρτα, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, ανακοίνωσε, εξήγηλε το αγροτικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μια συμβολική κίνηση για την ελληνική περιφέρεια, για την ελληνική επικράτεια. Να δουλέψουμε, κυρίες και κύριοι, με διαφάνεια, με λογοδοσία και μετρήσιμη αποτελεσματικότητα για να ξανακερδίσει η πολιτική τη χαμένη αξιοπιστία της. Πρώτη και καλύτερη απόδειξη η σημερινή συζήτηση, όπου υπάρχει ταύτιση των προεκλογικών εξαγγελιών με τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου, απευθυνόμενος σε όλους και σε όλες και όλους τους συναδέλφους, σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής των Ελλήνων, να σας θυμίσω τούτο. Παρά τις διαφορετικές πολιτικές μας καταβολές, τις διαφορετικές ιδεολογίες, την ίδια κοινωνία υπηρετούμε, στον ίδιο λαό λογοδοτούμε, για τον ίδιο σκοπό αγωνιζόμαστε όλοι, την πρόοδο για ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά, για την ευημερία της πατρίδας μας. Τι λέω, κύριε Πρόεδρε? Η χώρα χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο,
μια νέα προσπάθεια με την ευθύνη όλων και τη συμμετοχή όλων. Και αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να μη στηρίζεται στις αξίες της αλήθειας, της συνένεσης, του πραγματισμού και της καλής διάθεσης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η ελπίδα του απλού ανθρώπου για μια καλύτερη ζωή. Αυτό το στόχο θα υπηρετήσουμε, γιατί μπορούμε καλύτερα και αξίζουμε καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Υπερψηφίζω τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Να είστε καλά.